γύρω από το φωτογραφικό ντοκουμέντο που θέλει τον Δέος Μητροπολίτη Γητίου να ταξιδεύει σε Ελβετία και να βρίσκεται αγκαλιά με γυναίκες σε τελεφερή, καθώς και τη μαρτυρία της αστυνομικού που κράτησε το ημερολόγιο ενεργείας, εστιάστηκε η σημερινή δικάσιμος του ανώτατου ιεράρχη. Κατέθεσε ο πρώην διευθυντής του ξενοδοχείου στη Λάρνακα, το οποίο ανήκει στο Διανέλιο Οικοτροφείο και πρόεδρος του είναι ο Μητροπολίτης. Ο ίδιος το συνόδευσε σε ένα ταξίδι του στην Ελβετία με σκοπό να επισκεφθούν τουριστική έκθεση. Ήμουν συνέχεια με τον Σεβασμιότατο. Δεν ήσουν συνέχεια μαζί του. Μένατε σε διαφορετικά δωμάτια, επομένως δεν γνωρίζατε τι έκανε τις ώρες που δεν ήσασταν μαζί. Τον είδατε να χρησιμοποιεί τελεφερίκ, να βρίσκεται σε τελεφερίκ με κοπέλες. Τον είδατε μήπως να συναντά κοπέλες στην Ελβετία? Όχι, δεν τον είδα να μπαίνει ούτε σε τελεφερίκ, ούτε να είναι με κάποιες γυναίκες. Στην Ελβετία, πρέπει να ξέρετε, τα τελεφερίκ δεν λειτουργούν τα βράδια. Ενώ αίσθηση προκάλεσε και όταν ρωτήθηκε ο μάρτυρας γιατί ο Τέος Κητίου είχε βγάλει τα ράσα. Δεν σας έκανε εντύπωση γιατί ένας Μητροπολίτης έβγαλε τα ράσα? Φορούσε κοστούμι με γυλαίκο και καπέλο. Ρώτησα και μου είπε οι ιερωμένοι δικαιούνται να φορούν κοστούμι στα ταξίδια στην Ευρώπη. Προηγουμένως είχε καταθέσει αστυνομικός που είχε λάβει την κατάθεση από την παραπονούμενη και κατέγραφε στο ημερολόγιο ενεργείας με την ίδια να αναφέρει στο δικαστήριο ότι είχε γράψει όλα όσα της είχε αναφέρει 49χρονη τηλεφωνικός. Η δίκη συνεχίζεται στις 21 Δεκεμβρίου.